Το αντιασφαλιστικό τερατούργημα που τόλμησε να φέρει η κυβέρνηση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον οριστικό ενταφιασμό των συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που με κόπο, υδρότα και πολύχρονους αιματηρούς αγώνες κατέκτησαν και τους ρίχνει στα πυράγχας της ιδιωτικής ασφάλισης και του τζόγου. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής ΠΑΣΟ, διαχρονικά είσαστε υπόλογοι, διότι και με χέρια και με πόδια εγκληματείτε διαχρονικά σε βάρος εκατομμυρίων εργαζομένων της εργατικής τάξης της χώρας μας, των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών και εμπόρων, στη φτωχή αγροτιά και κυρίως της νέας γενιάς που θα υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες του αντιασφαλιστικού εγκλήματος. Οι συνέπειες και για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και εμπόρους θα είναι ολέθριες. Η Νέα Δημοκρατία πλασάρει το νέο σύστημα, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα των οικονομικών δυσχεριών χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων. Είναι μέγιστη υποκρισία όταν αυξάνει η νέα προβλεπόμενη κατώτατη εισφορά στα 220 ευρώ από τα 185 που ήταν πριν, δηλαδή κατά 19% για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων. Δηλαδή ένα σύνολο αύξησης 420 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον καθιερώνει την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Αυτή η διαφημιζόμενη ελεύθερη επιλογή οδηγεί στην κατάργηση της αναλογικότητας, στην απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι μέτρο που ευνοεί τους μεγάλους, τα εισοδηματικά ανώτερα τμήματα. Με το νέο σύστημα, ένας επιχειρηματίας με 80.000 ευρώ εισόδημα θα πληρώνει τα ίδια με τον αυτοαπασχολούμενο που έχει 8.000 ευρώ εισόδημα. Αυτή η λογική λοιπόν, ό,τι δίνεις παίρνεις, της ανταποδοτικότητας δηλαδή, είναι βαθιά αντιλαϊκή. Πλασάρεται ως δήθεν δικαιότερη. Έτσι ακυρώνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος. Κρύβεται η μεθοδευμένη απεμπλοκή του κράτους και των μεγάλων επιχειρήσεων από τις υποχρεώσεις τους. Εξισώνονται δικαιώματα και παροχές προς τα κάτω. Αντίστοιχα με τη δραστική μείωση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, αρνητικές συνέπειες θα έχει και η προαιρετική ένταξη στο σύστημα επιχουρικής ασφάλισης, καθώς το δικαίωμα στην αξιοπρεπή σύνταξη κατακερματίζεται και μετατρέπεται σε ατομικό τζογάρισμα. Εμείς καλούμε τα λαϊκά στρώματα των αυτοαπασχολούμενων να απορρίψουν τη λογική της ανταποδοτικότητας και της δίθεν ελεύθερης επιλογής που απαλλάσσουν τους λίγους και στρέφονται ενάντια στους πολλούς που δεν μπορούν ατομικά να αποκτήσουν την απαραίτητη ασφαλιστική υγειονομική κάλυψη. Ο Υπουργός δικαιολογεί την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος. Τα είπε ξανά σήμερα. Λέει όμως τη μισή αλήθεια. Οι αυτοαπασχολούμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα καλούνται και σήμερα να πληρώσουν φόρο εισοδήματος που εξακολουθεί να επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, να αποδώσουν ασφαλιστική εισφορά αυξημένη, αλλά και να αποπληρώσουν για πολλά χρόνια ακόμα μια σειρά ρυθμίσεις παλαιότερων χρεών που έχουν φορτωθεί το προηγούμενο διάστημα, εφορία, ταμείο, τράπεζες, ΔΕΗ, προμηθευτές, αμέτρητος ο κατάλογος και κραδένοντας τη δαμόκλεια σπάθη των κατασχέσεων πάνω από το κεφάλι τους. Εκτός από τους ήδη υφιστάμενους φόρους, τέλος επιτιδεύματος, έμφυα, δημοτικά τέλη, έμεση φόροι, οι αυτοαπασχολούμενοι όπως και όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για βασικές ανάγκες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση των παιδιών τους, ρεύμα, θέρμανση, μετακίνηση και ούτω καθεξής. Επομένως,
Καμιά ουσιαστική ελάφρυνση δεν θα δουν οι αυτοαπασχολούμενοι στη ζωή τους. Μόνο το άθροισμα φόρου εισοδήματος, τέλος επιδιδεύματος και ασφαλιστικών εισφορών, αγγίζει το 50% για εισοδήματα 8.000 ευρώ. Όταν το 40% των αυτοαπασχολούμενων σήμερα αδυνατεί να πληρώσει κανονικά την εισφορά, την εισφορά του. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να τα καταφέρει μετά τη νέα αύξηση αυτής της εισφοράς? Το ίδιο ψεύτικο είναι και το επιχείρημα ότι μέσω των αυξήσεων στην κατώτερη εισφορά και στα ποσοστά αναπλήρωσης για άνω των 30-40 ετών ασφάλισης θα αποδοθούν συντάξεις που δήθεν θα εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων. Στην πράξη η κυβέρνηση κρατά άθικτους τους εξευτελιστικούς συντελεστές αναπλήρωσης που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου για τα 30 πρώτα χρόνια της ασφάλισης. Αυτό είναι το κύριο. Η μικρή αύξηση των συντελεστών από τα 30 ως τα 40 έτη, πέραν από ανεπαρκής, διότι η σύνταξη που αναλογεί στην κατώτερη ασφαλιστική εισφορά διαμορφώνεται περίπου στα 770 ευρώ μεικτά για 40 έτη ασφάλισης, ουσιαστικά οδηγεί σε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα για να εξασφαλιστούν στην πράξη τα αντίστοιχα έτη ασφάλισης. Πρόκειται δηλαδή για μέτρο που συμβαδίζει απόλυτα και αρμονικότατα με τη λογική της ενεργούς γύρανσης. Είναι απορριπταίο λοιπόν. Αν ήθελε πραγματικά να δώσει αυξήσεις στις συντάξεις, θα μπορούσε να προχωρήσει σε συνολική βελτίωση των συντελεστών αναπλήρωσης, στην επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, στην απόδοση πλήρους και αξιοπρεπού σύνταξης στα 30 χρόνια εργασίας, όπως ακριβώς προτείνει το ΚΚΕ, γιατί αυτό είναι το πραγματικά σύγχρονο και καινοτόμο που αντιστοιχεί στις σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες, ώστε οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας, οι εργατοϋπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια όταν συνταξιοδοτηθούν. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι η ασφάλιση δεν είναι ατομική υπόθεση. Η κοινωνική ασφάλιση δημόσια, εξασφαλισμένη καθολικά και υποχρεωτικά για όλους, είναι κοινωνικό δικαίωμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν πρέπει να συμβιβαστούν στη ζωή με περιορισμένα δικαιώματα, να μην επιτρέψουν να τους καταδικάσουν στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Το ΚΚΕ λοιπόν απευθύνεται στους αυτοαπασχολούμενους, σε όλο το λαό, λέγοντας την αλήθεια για την ουσία αυτών των αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων και τους λέει να μην ξεγελαστούν από αυτή την παραπλανητική διαμάχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων που επί της ουσίας έχουν παραπλήσιες θέσεις. Υπάλληλοι για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, ο ανυποχώρητος αγώνας για την κατοχύρωση σύγχρονων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, για αξιοπρεπείς συντάξεις και παροχές, για σύγχρονο σύστημα δημόσιας και δωρεάν υγείας πρόνοιας για όλους και όλες, είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίος από ποτέ.